είναι η εκδήλωση της λήξης του φετινού πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο έγινε στις ενορίες και στους ναούς όλων των ενοριών της Μητροπόλεως μας. Στα καθηγητικά, στις εσπερινές ομιλίες όπου συμμετείχαν οι ενήλικες, στους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής και στις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες πραγματοποιήσαμε και φέτος. Πριν όμως πούμε περισσότερα, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας να πας απευθύνει τους πατρικούς του λόγους. Νίκης, ου γράμματος, αλλά πνεύματος, αγαπητοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, εντυμολογιότατε Άρχον, αγαπητοί μου, αγαπητά μας παιδιά, με αυτά τα λόγια αναφέρεται ο πρωτοκορυφαίος και ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος στο έργο του, το οποίο το χαρακτηρίζει διακονία του Θεού. Και σε αυτή τη διακονία δεν ήλθε, λέγει, αυτόκλητος, αλλά τον κάλεσε ο Θεός, ο οποίος και του έδωσε την ικανότητα και την δύναμη να διακονεί. Και αν αυτά τα λέγει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο οποίος διέτρεξε όλη την Οικουμένη και κήρυξε σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο του Χριστού, τι μπορούμε και τι πρέπει η αλήθεια να πούμε εμείς? Επειδή όμως η Εκκλησία επιτελεί μία διακονία ανά τους αιώνες και στη διακονία ο Χριστός, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, καλεί πάντοτε τους ανθρώπους που χρειάζεται για να την επιτελέσουν προς δόξα του ονόματός του και σωτηρία των ανθρώπων, γι' αυτό είναι φυσικό να στρεφόμεθα και εμείς ευγνωμόνως προς εκείνον και προς τον Απόστολό του και ιδρυτή της τοπικής μας Εκκλησίας, κάνοντας απόψε ένα σύντομο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εκκλησιαστικού έτους που ολοκληρώνονται σήμερα. Γιατί εάν εμείς, κληρικοί και λαϊκοί, όσοι εργαζόμεθα στο έργο και τη διακονία της Εκκλησίας, σπέρνουμε το πνευματικό σπόρο, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος με τη χάρη του κάνει τον σπόρο να αυξάνει και να αποδίδει καρπούς. Είναι ο Απόστολος Παύλος ο οποίος συνεχίζει να επιβλέπει επί την άμπελον ταύτην και να πρεσβεύει στον Κύριο του αμπελώνος για αυτή και το έργο που επιτελείται. Και σήμερα κλείνει ένας κύκλος, ο κύκλος των κατηχητικών σχολείων, των νεανικών συντροφών, των εσπερινών ομιλιών, των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής και όλων των άλλων πνευματικών δράσεων που και φέτος με τη χάρη του Θεού διοργανώθηκαν και λειτουργήσαν στην Ιερά Μητρόπολη μας. Συγχρόνως κλείνει και ο κύκλος όλων των άλλων δραστηριοτήτων, όπως των σχολών βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, της σχολής αγιογραφίας, φροντιστηριακών μαθημάτων και τόσων άλλων. Βεβαίως, το έργο και η διακονία της Εκκλησίας δεν έχει όρια, ούτε κάνει διακοπές, γιατί ο πνευματικός αγώνας είναι διαρκής και απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Αλλά ευκαιρίες σαν τη σημερινή, με την οποία κλείνει ένας κύκλος πνευματικής δραστηριότητος και ανοίγει ένας νέος κύκλος για την Ιερά Μητρόπολη μας, ο κύκλος των 19ων Παυλίων, μας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό και στον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο για όσα μας χάρισαν, αλλά και να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας, κληρικούς και λαϊκούς, για τη συμβολή τους στη διακονία της τοπικής μας Εκκλησίας. Τι,
Yeah.